Πρωινό στο Κοσμοράδιο με Μάνο, Μιράντα και Γιώργο. Κατά τη διάρκεια του σεξ όμως τι συμβαίνει? Τώρα να σου πούμε όλες τις λεπτομέρειες, θέλεις? Θες λεπτομέρειες? Δεν έχεις κάνει. Λοιπόν, να σου πούμε εμείς. Εγώ έπεσα στην αντίληψή μου στα χέρια μου μία έρευνα με 5.000 ανθρώπους που πήραν μέρος σε αυτήν. Το 82% απάντησε ότι ξενερώνει με την πολυλογία. Μωρό μου, λίγο πιο αριστερά, πάρ' το λίγο πιο εδώ, φέρ' το λίγο πιο εδώ, έλα λίγο πιο, πάμε πιο λίγο πιο γρήγορα, πάμε λίγο αυτό. Έβαλα τις μπάμιες στο φούρνο. Μπάμιες και στο φούρνο κιόλας. Ναι, μπαίνουνε. Μπαίνουν. Δεν έχω κάνει. Αλλά παιδιά, ναι, η ώρα εκείνη δεν είναι ούτε για να λύσεις σοβαρά προβλήματα, ούτε να κουβεντιάσεις την... Ένα τι σου κάνω μάνα μου και πολύ σου είναι. Έτσι. Άντε, λίγο λοιπόν, καλά το πας και... Το 74% ξενερώνει με την έλλειψη πάθους. Ναι, μάλιστα, ναι. Θέλει, λίγο παιδιά, πιο γρήγορα. Πάμε αυτό. Έλα μωρό μου, ανέβα λίγο. Αλλά παρόλα αυτά, αν δεν έχει και πάθος και μιλάει... Ο 2-1. Κακός συνδυασμός. Μία νταλίκα της παραγωγής του GNTM. Α, περίμενε. Ακριβώς αυτό. Τα κορίτσια ήταν πάνω σε μια πλατφόρμα, σε ένα φορτηγό ας πούμε. Μια ντουζιέρα είχε στηθεί εκεί. Έπεφε το νερό, φορούσανε μαγιό. Και προφανώς ήταν κάποιο κόνσεπτ φωτογράφησης. Θα το δούμε μάλλον να συμβαίνει στις οθόνες μας σε λίγους μήνες. Ναι, ναι. Κανα δυο σίγουρα. Αλλά το θέμα ευχαρίστησε πολλούς. Εγώ πάντως θα μπορούσα να με ενημερώσουν, να πάω λίγο να τα σκουπίσω τα κορίτσια, γιατί με αυτή την υγρασία δεν έχει και καλό καιρό, φυσούσε. Ο άνθρωπος, μήπως... έτσι, ο συνάνθρωπος να πίνει μια χείρα βοηθείας. Έτσι, πω, μπράβο, βρε Μάνο, μπράβο. Good morning. Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 12. Συντονίσου.